Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζάχαρη. Από ό,τι φαίνεται, επιβίωσα το πρώτο γύρισμα και με κόψε ούτε το μοντάζ. Γεια σας! Είμαστε στο δεύτερο επεισόδιο του Little Life Eat. Η μυρωδιά των γλυκών γεμόνων γεμίζει μας με συναισθήματα comfort. Η πρώτη ζάχαρη που γευόμαστε, λοιπόν, είναι η ζάχαρη που υπάρχει στο μητρικό γάλα. Κάποιος μπορεί να κάνει argue ότι γεννιόμαστε with a sweet tooth. Η ζάχαρη ήταν σπάνια, ήταν ακριβή. Ήταν ένα προϊόν που ήταν luxury, μόνο για τους elite. Τούτον ήταν μέχρι το 1700. Μετά έγινε πιο accessible. Οι Άγγλοι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσαν την καθημερινά στο τσάι τους. Οι Γάλλοι, όμως, ήταν πιο επιλεκτικοί. Χρησιμοποιούσαν την μόνο στα desserts τους. Η πρώτη επεξεργασμένη ζάχαρη εμφανίστηκε στην Ινδία πριν 2.500 χρόνια. Οι σταυροφόροι έφεραν την στην Ευρώπη και ονομάζαν την γλυκόν αλάτι. Το γλυκό είναι μια από τις 5 μας γεύσεις. Συνδεδεμένο με το pleasure, την επιθυμία, τον πειρασμό, ακόμα και την αμαρτία. Επιβραβεύουμε τον εαυτό μας με ένα κομμάτι γλυκό. Ούλα τούτα τα μέτα είδη ζάχαρης είναι η λεγόμενη ζαχαρόζη. Έχουμε την άσπρη κοινή ζάχαρη, την οποία τη βρίσκουμε σε διάφορες μορφές. Η άλλη άσπρη ζάχαρη που έχουμε είναι η κάστερ ή η υψηλή. Η άχνη, η οποία συνήθως μέσα έχει και έναν είδος άμυλου για να τραβά την υγρασία και να μην γίνεται ένα συμπαγές πράγμα. Η μαύρη ή καστανή ζάχαρη, η οποία χωρίζεται σε dark brown sugar και light brown sugar. Η μαύρη ζάχαρη είναι πιο υγιεινή από την άσπρη ζάχαρη. Η μαύρη ζάχαρη είναι συνήθως η επεξεργασμένη άσπρη ζάχαρη, όπου μετά τις προσθέτουν μολάσες. Το μολάσες είναι αυτό το σιρόπι, το οποίο μένει αφού μαζέψουμε τους κρυστάλλους από την επεξεργασία του ζαχαροκάλαμου. Όντως η μαύρη ζάχαρη περιέχει κάποια ιχνοστοιχεία από τα μολάσες, όμως εν τόσο ελάχιστες οι ποσότητες, οι οποίες δεν είναι beneficial στον οργανισμό μας. Εάν τύχει να κόψετε σπίτι σας χωρίς μαύρη ζάχαρη, μπορείτε να τη φτιάξετε και μόνοι σας. Για dark brown sugar, προσθέστε ένα cup ζάχαρη και μία κουταλιά μολάσες. Homemade dark brown sugar. Και για να φτιάξουμε light brown sugar, θέτουμε ένα cup ζάχαρη και 1,5 κουταλάκι μολάσες. Και homemade light brown sugar. Μπορούμε να κάνουμε γλυκά. Εκτός που τούτον όμως, η ζάχαρη μπορεί να μπαλανσάρει ξινές και πικρές γεύσεις. Μπορεί να ενισχύσει τις μυρωδίες κάποιων φαγητών, όπως και το αλάτι. Είπαμε τα στο προηγούμενο επεισόδιο. Όσοι δεν το είδατε, απλά πηγαίνετε πίσω να το δείτε. Το αλάτι βοηθά στο να βγουν έξω όλες οι γεύσεις των συστατικών. Η ζάχαρη είναι υγροσκοπική, δηλαδή το νερό την βρίσκει ιδιαίτερα ελκυστική. Σημαίνει ότι στο baking η ζάχαρη κρατά το moisture μέσα στα μείγματα μας, π.χ. στο cake. Το κάνει πιο μαλακό και πιο tender και πιο αφράτο. Σταθεροποιεί τους αφρούς, όπως π.χ. τη μαρέγκα. Η ζάχαρη διά της σώμα κάνει την γλώσσα και διά της όγκων. Όσον ψήνεται η μαρέγκα, η ζάχαρη κάνει την και πιο crispy. Η καλύτερη ζάχαρη για να φτιάξετε μαρέγκα είναι η κάστερ ή η άχνη ή ένα μείγμα από τα δύο. Με τον dry method, λοιπόν, η ζάχαρη μαγειρεύεται σε ένα ξέβαθο τηγάνι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν φτιάχνουμε dry caramel, γιατί η ζάχαρη καραμελώνει πιο εύκολα. Όσο πιο πολλά τη ζεσταίνουμε, τόσο πιο πολλά την αλλοιώνουμε. Αλλάζει η γεύση της, η μυρωδιά της, το χρώμα της. Χρυσαφίζει, που τούτον το στάδιο είναι μετά, η ζάχαρη μπορεί πολλά εύκολα να καεί. Σίγουρα σε αυτήν τη φάση η ζάχαρη επίκριζει. Burned. Με το wet method, λοιπόν, η ζάχαρη ζεσταίνεται με το νερό. Παίρνει παραπάνω χρόνο να καραμελώσει, αλλά έτσι βελτιώνεται καλύτερα η γεύση. Καθώς λιώνει η ζάχαρη όμως, τείνει να κρυσταλλοποιείται.
Για να αποφύγουμε τούτο το πράγμα, μπορούμε να έχουμε δίπλα μας λίγο νεράκι και να βουρτσίζουμε τα τυχώματα της κατσαρόλας μας, ώστε να φεύγουν οι μικροί κρυστάλλοι που κολλούν πάνω. Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ο συνδυασμός του αλμύρου και του γλυκού ταιριάζει απόλυτα. Όταν τα συνδυάσουμε τούτα τα δύο, ο εγκέφαλος μας κάνει τα register ως pure bliss και τα θυκιο μειώνουν το στρες. Σκεφτείτε salted caramel, sweet and salty popcorn, prosciutto and melon. Είμαστε φτιαγμένοι για να κάνουμε crave και τα δύο. Τούτο αποδείχτηκε από την τελευταία επιστημονική ανακάλυψη ότι στη γλώσσα μας τελικά υπάρχουν κάποια taste buds τα οποία ενεργοποιούνται μόνο όταν φάμε και τα δύο πράγματα μαζί. Αυτά λοιπόν! Έμαθαμε για το αλάτι, έμαθαμε για τη ζάχαρη. Τι θα μάθουμε στα επόμενα επεισόδια άραγε? Κάνετε subscribe στο Little Cyprus και μείνετε συντονισμένοι to find out.